Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το αχτύπητο δίδυμο επιστρέφει για ένα οδηγητικό θεωρητικό βίντεο. Είχα δύο εξαιρετικά γόνιμες ερωτήσεις κάτω από βίντεο. Η πρώτη ερώτηση είχε να κάνει για το τι σχέση μπορεί να έχει η ενοχικότητα, το να νιώθουμε δηλαδή ενοχές, με τη συνεξάρτηση. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, η οποία ήταν κάτω από το βίντεο «Δύο νάρκισοι μαζί και αν έχουν και παιδιά τι γίνεται», το σκουλαρίνγκι μας έχει πέσει, θα το κατεβάσουμε, στο οποίο μια φίλη λέει, ακούγοντας λέει το βίντεο «Δύο νάρκισοι μαζί και αν έχουν και παιδιά τι γίνεται», λέει «Έχω συγκλονιστεί», λέει η φίλη, «και συνειδητοποιώ ότι οι παππούδες μου ήταν νάρκισοι». Και νομίζω ότι ίσως κι εγώ είμαι κρυφονάρκισος, λέει για τον εαυτό της. Όμως νιώθω πολλές ενοχές. Θα μπορούσες να μας κάνεις ένα βίντεο να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο νιώθουμε ενοχές για πράγματα που έχουμε κάνει, για πράγματα που δεν έχουμε κάνει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, λέω είναι λαμπρές και οι δύο οι ερωτήσεις, γιατί ακριβώς μου έδωσαν την ευκαιρία να μελετήσω λίγο το ζήτημα των ενοχών και τη σχέση του με τη συνεξάρτηση. Καταρχάς να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να είναι νάρκισσος και να νιώθει ενοχές. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση. Να νιώθει ανησυχία μήπως χαλάσει η καλή εικόνα του στον κόσμο, η οποία να είναι συνδυασμένη με μπόλικο θυμό και οργή και απαξίωση, είναι ενοχές, όμως όχι. Τι σημαίνει νιώθω ενοχές και τι σημαίνει ενοχικότητα? Λοιπόν, η ενοχή είναι ένα αρνητικό συναίσθημα, το οποίο έχει μέσα πολύ φόβο και μία αναμονή ότι κάτι κακό θα συμβεί. Για να καταλάβουμε καλύτερα το συναίσθημα της ενοχής, ας πούμε το απλό, δυστυχώς απλό παράδειγμα, που δυστυχώς νομίζω στους περισσότερους από εμάς έχει συμβεί, το παράδειγμα του να είσαι ένα μικρό παιδί και να έχεις κάνει μια ζημιά, να έχεις κάνει μια αταξία, να ρίξεις κάτι κάτω και να έσπασε ή να μην έκανες αυτό που σου είπε η μητέρα σου. Και η μάνα σου σου λέει, τώρα να δεις, μόλις έρθει ο μπαμπάς από τη δουλειά θα σε τιμωρήσει. Το συναίσθημα, λέει, που νιώθει εκείνο το παιδί, το οποίο περιμένει την τιμωρία, και όταν περιμένεις την τιμωρία ο φόβος αυξάνεται και ο φόβος μεγιστοποιείται και ο φόβος σε παραλύει και ο φόβος σε κάνει να νιώθεις ακόμη πιο άσχημα για τον εαυτό σου, αυτό το συναίσθημα είναι το συναίσθημα της ενοχής. Νιώθω ενοχή σημαίνει νιώθω πως έχω κάνει κάτι λάθος και φοβάμαι ότι θα τιμωρηθώ. Φοβάμαι ότι θα πάθω κάτι κακό. Υπάρχει υγιής ενοχή και αρρωστημένη ενοχή? Θα έλεγα πως όχι. Θα έλεγα ότι το αίσθημα της ενοχής είναι κυρίως ένα αρνητικό συναίσθημα, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση ψυχοφέλιμο. Και πρέπει να το διαχωρίσουμε από το αίσθημα ευθύνης που νιώθει ένας υπεύθυνος άνθρωπος, ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με πνευματική καλλιέργεια, ο οποίος έχει πράξει κάτι λάθος ή έχει παραλείψει να πράξει κάτι ορθό και ο οποίος αντιλαμβάνεται εκ των υστέρων ότι έσφαλε. Για παράδειγμα, αναγνωρίζω ότι πριν 10 χρόνια που ήμουνα ασθενούσα με κατάθλιψη και αρνιούμουν να πάρω τη δέουσα θεραπεία πριν 15 χρόνια, ότι έσφαλα και ότι αδίκησα τα παιδιά μου και ότι εάν δεν ήμουνα τόσο εναντίον του να πάρω την αντικαταθλιπτική θεραπεία, θα ένιωθα πολύ καλύτερα με τη θεραπεία και θα μπορούσα να είμαι καλύτερη μητέρα. Αναγνωρίζω την ευθύνη μου και κάνω διορθωτικές πράξεις. Ποιες είναι αυτές οι διορθωτικές πράξεις? Ζητάω συγγνώμη από τα παιδιά μου. Αναγνωρίζω το συναίσθημα που ένιωθαν τότε ότι ήταν παραμελημένα. Τους λέω, ναι, είχατε δίκιο,
που είχατε παράπονο ότι η μαμά σας δεν σας έδινε την δέουσα προσοχή και σημασία. Οποιαδήποτε αρνητικά συναισθήματα έχετε εναντίον μου σε σχέση με εκείνη την περίοδο που μιλάμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα, είναι δικαιολογημένα. Έχω καταλάβει ότι έκανα λάθος. Δεν θα συνεχίσω να κάνω αυτό το λάθος. Δεν συνεχίζω. Σταματώ τον τρόπο που λειτουργώ. Ήδη έχω σταματήσει αυτόν τον τρόπο. Αν τυχόν ήταν κάτι που συνεχιζόταν, θα το σταματούσα. Αλλάζω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ. Επιλέγω συνειδητά στο μέλλον να μην κάνω το ίδιο λάθος. Μαθαίνω από το λάθος μου. Συμφιλιώνομαι με την ανθρώπινη μου φύση. Παραδέχομαι ότι είναι ανθρώπινο να κάνουμε λάθη. Συγχωρώ τα παιδιά μου, στο παράδειγμα αυτό, τα οποία είχαν αρνητικά συναισθήματα για μένα, ίσως έχουν ακόμη για εκείνη την περίοδο. Συγχωρώ τον εαυτό μου για το λάθος και την αυλεψία που έκανα και την αδικία που έκανα στα παιδιά μου. Όπως είπα και προηγουμένως, διορθώνω τη βιωτή μου, διορθώνω τον τρόπο που ζω. Πλέον δεν υπάρχει περίπτωση, λέω στον εαυτό μου, να έχω κάποιο θέμα ψυχικής ή σωματικής υγείας και να μην τρέξω κατευθείαν να κάνω τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να πάρω θεραπεία. Και πάω και ένα βήμα παρακάτω, μιλώ για αυτό το θέμα και σε άλλους ανθρώπους, όπως γίνεται εδώ μέσα από τα βίντεο, και προσπαθώ να κάνω τον κόσμο καλύτερο και μέσα από τις συνειδητοποιήσεις που μου έχουν δώσει τα προσωπικά μου λάθη. Το συναίσθημα της ενοχής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει τη δημιουργικότητα αυτού που τώρα περιέγραψα. Τη δημιουργικότητα της αίσθησης ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στα παιδιά που φέραμε στον κόσμο, απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους σχετιζόμαστε καθιονδήποτε τρόπο. Αίσθημα ευθύνης σημαίνει αναγνωρίζω το λάθος μου, κάνω διορθωτικές κινήσεις σε σχέση με το λάθος μου, παίρνω τα πνευματικά μαθήματα σε σχέση με το λάθος μου και προσπαθώ να γίνω κι εγώ καλύτερος και ο κόσμος καλύτερος. Ενώ η ενοχή είναι ένα, θα έλεγα, μη υγιές συναίσθημα, ένα αρνητικό συναίσθημα, γιατί όταν ο άνθρωπος βιώνει ενοχή, δεν τον βοηθάει η ενοχή να γίνει καλύτερος άνθρωπος, δεν τον βοηθάει η ενοχή να αλλάξει τον τρόπο που ζει, δεν τον βοηθάει η ενοχή να είναι χρήσιμος προς τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους. Αντιθέτως, η ενοχή τον παραλύει, η ενοχή τον κάνει να νιώθει άσχημα για τον εαυτό του, η ενοχή τον κάνει να νιώθει αδύναμος, η ενοχή τον κάνει να νιώθει αδύναμος, ανόητος και άχρηστος. Είναι ένα καθυλωτικό αρνητικό συναίσθημα η ενοχή. Και υπάρχουν και κάποιες θεωρίες που με βρίσκουν αρκετά σύμφωνοι, που λένε ότι η ενοχή είναι το συναίσθημα που προκαλείται στους ανθρώπους και από τα κοινωνικά συστήματα ή τα θρησκευτικά συστήματα, τα οποία προσπαθούν να καθυποτάξουν τους ανθρώπους, να σκλαβώσουν τους ανθρώπους, να κάνουν τους ανθρώπους μη σκεπτόμενους. Για παράδειγμα, η θρησκευτική ενοχή σου λέει, εάν διαπράξεις αυτή την αμαρτία, τότε θα χάσεις τη θέση σου στον παράδεισο και τότε θα πας στην κόλαση, όπου θα τιμωρείσαι, θα βασανίζεσαι, θα στο μέλλον. Όχι τώρα, όχι αυτή τη στιγμή, όχι έκανες κάτι λάθος τώρα και τώρα πληρώνεις τις συνέπειες και τώρα να λαμβάνεις τις ευθύνες. Μετά που θα πεθάνεις, μετά που θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο, θα τιμωρηθείς. Άρα το συναίσθημα της ενοχής που προκύπτει μέσα από θρησκευτική κατήχηση και μέσα από τη θρησκευτική αντιμετώπιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι εξαιρετικά τοξικό συναίσθημα για τον ίδιο τον άνθρωπο που το βιώνει. Οι άνθρωποι που βιώνουν θρησκευτικές ενοχές διαλύονται. Άνθρωποι καλοπροαίρετοι, άνθρωποι ευαίσθητοι, άνθρωποι που έχουν καλές προθέσεις και που πραγματικά θέλουν
να αφήσουν ένα θετικό, ένα υγιές, ένα όμορφο, άγιο αν θέλετε. Ας χρησιμοποιήσω τη λέξη αγιότητα, δεν είναι ο στόχος κάθε καλού χριστιανού να γίνει άγιος. Δηλαδή να γίνει όσο το δυνατόν πιο καλός άνθρωπος που να έχει πολλές αρετές. Αυτό το άγιο αποτύπωμα που θέλουν να αφήσουν στον κόσμο, η ενοχή τους παραλύει και δεν τους αφήνει, δεν τους αφήνει να εξελιχθούν, να ανθίσουν και να μεγαλώσουν πνευματικά. Ξαναλέω, υπάρχει μια θεωρία ότι η ενοχή είναι συστημική, ότι δηλαδή και θρησκευτικά συστήματα και πολιτικά συστήματα και η εξουσία γενικότερα προκαλεί ενοχές στους ανθρώπους προκειμένου να τους διαχειρίζεται. Γιατί όταν ένας άνθρωπος νιώθει ενοχές, αποδυναμώνεται και είναι εύκολα διαχειρίσιμος. Χάνει τη δύναμή του, χάνει την κρίση του και νιώθει ότι δεν είμαι ικανός να πάρω αποφάσεις, δεν είμαι ικανός να αποφασίσω τι να κάνω. Χθες το βράδυ παρακολούθησα ένα μεγάλο μέρος ενός ντοκιμαντέρ. Είναι, στην ουσία είναι μία μικρή σειρά επεισοδίων αυτών των ντοκιμαντέρ που ονομάζεται στα αγγλικά Do Not Pick Up The Phone. Νομίζω στο Netflix το παρακολούθησα, νομίζω ότι φαντάζομαι η μετάφραση στα ελληνικά, γιατί γνωρίζω ότι το Netflix στην Ελλάδα έχει στα ελληνικά τους τίτλους, θα είναι «Μη σηκώσει το τηλέφωνο». Και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αναφέρεται σε μία συμπεριφορά παράνομη την οποία διενεργούσε ένας άνθρωπος, ο οποίος για μια δεκαετία και πάνω τηλεφωνούσε σε διάφορα εστιατόρια fast food, προσποιεί το ότι ήταν αστυνομικός, έλεγε για παράδειγμα «Είμαι ο αστυνομικός Τάδε από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας», ζητούσε την manager ή τον manager του εστιατορίου και έλεγε, έκανε μια πολύ κακοήθη φάρσα η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί μια πράξη σεξουαλικής κακοποίησης και έλεγε στον υπεύθυνο που σήκωνε το τηλέφωνο, ένας από τους πελάτες του εστιατορίου έχει κάνει καταγγελία ότι μία υπάλληλος με αυτή την περιγραφή έκανε μία τυχαία περιγραφή η οποία θα μπορούσε να είναι εύκολο να βρεθεί ανάμεσα στους υπαλλήλους των εστιατορίων fast food, δηλαδή μια κοπέλα η οποία είναι γύρω στα 18 με 20 χρονών, είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά, τα έχει πιασμένα πάνω, δηλαδή έκανε μια περιγραφή generic, δηλαδή μια περιγραφή η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα κάποιος να πει «Α, είναι η Μαρία, α, είναι η Γεωργία, α, είναι η Ελένη», γιατί λέει οι περισσότερες σερβιτόρες αυτά τα fast food και οι κοπέλες που εργαζόντουσαν εκεί ήταν 18 με 20 χρόνων, ήταν αδύνατες, είχαν μια παρόμοια εμφάνιση. Και στο τηλέφωνο αυτός ο τύπος, ο εσχρός, έδινε οδηγίες, έλεγε στον μάνατζερ του εστιατορίου, έχει δύο επιλογές υπάλληλός σας, ή να έρθει κάτω στον αστυνομικό σταθμό να τις κάνουμε ένα strip search, δηλαδή να την ψάξουμε σωματικά, ή να το κάνετε αυτό εσείς. Και όπως ήταν φυσικό, οι υπάλληλοι έλεγαν προτιμώ να με ψάξει ο μάνατζερ μου παρά να πάω στην αστυνομία. Και λέει, κρατούσε αυτό το εσχρό τηλεφώνημα για 2-3 ώρες, στις οποίες έδινε οδηγίες στον μάνατζερ του κάθε εστιατορίου τι να κάνει, που στην πραγματικότητα προοδευτικά του έλεγε να βγάλει τα ρούχα της κοπέλας και να αγγίζει την κοπέλα με κατάλληλο τρόπο. Και αυτό είχε γίνει σε νομίζω καμιά 70 περιπτώσεις. Και πολύ λίγοι άνθρωποι ήταν αυτοί που αντιλήφθηκαν ότι ήταν απάτη και έκλεισαν το τηλέφωνο στα μούτρα σε αυτόν τον κακοποιό, ο οποίος είμαι σίγουρη στο τέλος έχει συλληφθεί. Μου έχει μείνει ένα επεισόδιο από αυτή τη σειρά. Νομίζω, ναι, δεν θα σας κάνω spoiler να σας πω ποιος ήταν. Σίγουρα έχει συλληφθεί με τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε, γιατί περιγράφουν την έρευνα και πόσο δύσκολο ήταν, γιατί τότε τη δεκαετία του 90 και του 2000, αρχές του 2000, δεν υπήρχε αυτή η ευχέρεια που έχουμε σήμερα να ψάχνουμε τα τηλέφωνα
και να βρίσκουμε τις τοποθεσίες και λοιπά που έρχεται να τηλεφωνούμε. Και μέσα σε εκείνο το ντοκιμαντέρ μίλησε ένας κοινωνικός ψυχολόγος, ο οποίος αναφέρθηκε στο πείραμα του Μίλνερ. Ο Μίλνερ ήταν ένας ψυχολόγος ο οποίος έκανε ένα πείραμα το οποίο απαγορεύεται να το κάνει σήμερα, στο οποίο πείραμα ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν το πειραματοζώ, ήταν κάποιος ηθοποιός ο οποίος έπαιζε επίσης το πειραματοζώ και ήταν και ο διενεργητής του πειράματος. Και έλεγαν στο πειραματοζώ ότι, πειραματοζώ, στον άνθρωπο ο οποίος ήταν υποκείμενο έρευνας, του έλεγαν ότι θα κάνουμε αυτό το πείραμα, εσύ θα είσαι σε αυτή την πλευρά του υπολογιστή, ήταν κάτι σαν ένας πρωτόγονος υπολογιστής, ένα μηχάνημα, και θα ρωτάω κάποιες ερωτήσεις στον άλλον, ο οποίος επίσης λαμβάνει μέρος στο πείραμα, και όταν κάνει λάθος ερωτήσεις θα σου λέω να πατάς ένα κουμπί για να του κάνεις ένα ηλεκτροσόκ. Από την άλλη πλευρά, που δεν έβλεπε το πρόσωπο το οποίο ήταν υποκείμενο πειράματος, υπήρχε ένας ηθοποιός ο οποίος στην πραγματικότητα δεν λάμβανε ηλεκτροσόκ, αλλά έβγαζε κραυγές και φωνές σαν να και λάμβανε ηλεκτροσόκ. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα συντριπτικό ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι έλαβαν μέρος στο πείραμα, συνέχισαν να πατάνε το κουμπί για να στείλουν ηλεκτροσόκ στον άνθρωπο που ο οποίος και καλά απαντούσε λαθασμένα τις ερωτήσεις, παρόλο που ένιωθαν άσχημα. Παρόλο που ένιωθαν άσχημα, υπάκουαν στην εξουσία. Και με προβλημάτισε πάρα πολύ, αυτό το πείραμα το έχουμε φυσικά διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα στο Αριστοτέλειο είχε γίνει και ένα σκάνδαλο σε κάποια φάση, γιατί μια καθηγήτρια είχε προσπαθήσει να κάνει αυτό το πείραμα και είχε πάρει φαντάρους για να κάνει αυτό το πείραμα και μετά θεωρήθηκε ότι ήταν ηθικά παράνομο να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους, δηλαδή ότι η διαδικασία στην οποία υφίστατο το υποκείμενο του πειράματος να πιστεύει ότι εγώ τώρα πατάω το κουμπί και τώρα ρίχνω ηλεκτρισμό σε έναν άνθρωπο τόσα βολτς, τόσα, ότι ήταν ανήθικο ερευνητικά. Και είχε γίνει ολόκληρο άλλο στην Ελλάδα. Ήταν πρωτού πάω εγώ στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω ψυχολογία, αλλά ήταν μια συζήτηση την οποία συζητούσαμε. Δηλαδή προσπάθησε να αναπαράγει το πείραμα του Μίλνερ με αποτυχία, σταμάτησαν οι πειραματισμοί λόγω του ότι θεωρήθηκε, και συμφωνώ, θεωρήθηκε ερευνητικά ανήθικο. Λοιπόν, γιατί σας τα είπα όλα αυτά? Σας τα είπα όλα αυτά για να συνηγορήσω και να σας δείξω να σας εξηγήσω για ποιο τρόπο συμφωνώ με την άποψη ότι η ενοχή είναι ένα αρνητικό συναίσθημα και είναι ένα συναίσθημα το οποίο μας κάνει να χάνουμε τη λογική μας. Οι κοπέλες, για παράδειγμα, που τους έλεγαν ή θα πας στον αστυνομικό σταθμό ή θα σε ελέγξει ο μάνατζερ σου ή θα χάσεις τη δουλειά σου, από το φόβο μην τυχόν και τιμωρηθούν, παρέλυαν, ένιωθαν ενοχές και δεχόντουσαν αυτά τα απαράδεκτα πράγματα, τα οποία αν ήταν σε μια καλή ψυχική διάθεση, η ίδια η κοπέλα, αν δεν ένιωθε φόβο ότι θα τιμωρηθεί, που αυτό είναι ενοχή, φοβάμαι ότι θα τιμωρηθώ, θα έλεγε τι είναι αυτές οι βλακίες που κάνετε τώρα, γιατί να βγάλω τα ρούχα μου, γιατί να με αγγίξεις στο δέρμα μου, γιατί να κάνεις το ένα, γιατί να κάνεις το άλλο, θα πάω να σε καταγγείλω στην αστυνομία. Λοιπόν, η ενοχή είναι ένα αρνητικό συναίσθημα το οποίο προκαλεί παράλυση της κρίσης, παράλυση της λογικής, προκαλεί σαφώς συναισθηματική αναστάτωση μεγάλη, και είναι ένα συναίσθημα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι χρήσιμο. Αυτό το συναίσθημα, ξαναλέω, δεν το νιώθουν η νάρκηση. Όχι. Το μόνο που μπορεί να νιώσουν η νάρκηση είναι φόβο μην τυχόν αποκαλυφθούν για αυτά που κάνουν και μην τυχόν και χαλάσει η καλή εικόνα που έχουν προς τον κόσμο. Όχι φόβο, έγνοια θα έλεγα. Τους ενδιαφέρει αυτό. Και επίσης νιώθουν μεγάλη απογοήτευση όταν αποκαλυφθούν και ξεμπροστιαστούν. Η κοπέλα η οποία ρώτησε αν είναι κρυφονάρκισσος, η οποία προβληματίζεται μην τυχόν και είναι κρυφονάρκισσος, ενώ ταυτόχρονα
ανέφερε και τον προβληματισμό για τις ενοχές και λέει γιατί νιώθω ενοχές για ό,τι κάνω κλπ. Σίγουρα δεν είναι ανάρκησος. Γιατί αγάπη μου, αν ήσουν ανάρκησος, δεν θα σε προβλημάτιζαν τέτοιου είδους συναισθήματα όπως οι ενοχές. Θα έλεγα ότι οι ενοχές είναι μια αρνητική εκδοχή της ενσυναίσθησης. Ενσυναίσθηση σημαίνει να μπορώ να μπω στη θέση του άλλου συναισθηματικά και να μπορώ να νιώθω ότι με αυτό που κάνω τώρα, με αυτό που λέω τώρα, στενοχωρώ κάποιον άνθρωπο, άρα να αναλαμβάνω την ευθύνη και να σταματήσω να το κάνω. Η ενοχή, όπως είπα και προηγούμενος, είναι φόβος ότι θα τιμωρηθώ για αυτό που κάνω και βρίσκομαι σε παράλυση, θα έλεγα, ψυχική συναισθηματική παράλυση. Δεν λειτουργεί η κρίση μου, δεν λειτουργεί η λογική μου, δεν νιώθω καλά, γιατί φοβάμαι τι θα είναι αυτή η τιμωρία. Και ο φόβος αυξάνει το μέγεθος της τιμωρίας. Είναι πολύ διαφορετικό κάποιος να σου πει τώρα πάρε αυτή την τιμωρία αυτή τη στιγμή γιατί έχεις κάνει αυτό και άλλο να σου πει θα τιμωρηθείς μετά. Και ξαναλέω και οι θρησκείες λένε θα τιμωρηθείς μετά. Και οι νόμοι λένε άμα κάνεις ένα αδίκημα θα πας στο δικαστήριο, θα δικαστείς και μετά θα τιμωρηθείς. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι εναντίον των νόμων. Εντάξει, θεωρώ ότι οι νόμοι είναι χρήσιμοι για να είναι η κοινωνία μας ευνομούμενη και μια καλή χρήση της νομοθεσίας είναι από αίσθηση ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας και στον συνάνθρωπό μας να μην διανοούμαστε καν να μπαίνουμε σε διαδικασία να παραβούμε τον νόμο, όχι γιατί φοβόμαστε την τιμωρία, όχι λόγω ενοχών, αλλά λόγω ανάληψης ευθύνης. Αλλά επειδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στις κοινωνίες μας πνευματικοί άνθρωποι ή δεν προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι να είναι πνευματικοί άνθρωποι και καλλιεργημένοι, χρειάζονται οπωσδήποτε οι νόμοι για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες όπως να γνιάζονται να είναι οι ίδιοι εντάξει απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι στην ανθρωπότητα αυτού, οι ανθρώπους που δεν έχουν ανθρωπιστικές αξίες. Λοιπόν, κοπελιά, με τίποτα δεν είσαι ούτε φανερός νάρκισσος, ούτε κρυφός νάρκισσος, γιατί αν ήσουνα δεν θα έχεις τέτοιες έγνοιες, δεν θα παρακολουθούσες το κανάλι μας και να γράψεις από κάτω ένα θετικό σχόλιο, θετικό, δημιουργικό, επικοδομητικό σχόλιο και σε καμία περίπτωση δεν θα διερωτώσουν για το αν εσύ ίδια είσαι κρυφονάρκισσος ή όχι. Πάμε τώρα στο ψωμί, στο ζουμί. Ενοχικότητα και συνεξάρτηση. Θεωρώ ότι η αίσθηση ένοχων είναι ο κύριος συναισθηματικός μηχανισμός με τον οποίο καταλήγουμε να είμαστε people pleasers και συνεξαρτώμενοι. People pleaser είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να ευχαριστήσει τους άλλους, έχει ως προτεραιότητα να ευχαριστεί τους άλλους. Όλοι οι συνεξαρτώμενοι είναι people pleasers. Η συνεξάρτηση, θυμίζω για όσους είστε καινούργοι εδώ στο κανάλι, ότι έχουμε playlist, έχουμε λίστες με διάφορες θεματικές. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο playlist, μια πολύ μεγάλη λίστα με τον τίτλο Συνεξάρτηση, που υπάρχουν και θεωρητικά βίντεο και βίντεο μελέτες περίπτωσης, τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε για να καταλάβετε καλύτερα τι σημαίνει συνεξάρτηση. Σε πολλά βίντεο εξηγούμε τι σημαίνει συνεξάρτηση. Όταν ένας άνθρωπος είναι συνεξαρτώμενος, έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό να θέλει να ευχαριστεί τους άλλους και βρίσκει μία ψευδέστηση ταυτότητας μέσα από την ευχαρίστηση που έχουν οι άλλοι με τις πράξεις του. Οπότε η ενοχή δρά ως ένας μηχανισμός ο οποίος υποχρεώνει τον συνεξαρτώμενο να λειτουργεί συνεξαρτητικά. Δηλαδή, νιώθω ενοχές, φοβάμαι ότι θα τιμωρηθώ αν δεν ευχαριστήσω τους άλλους. Φοβάμαι ότι θα τιμωρηθώ αν δεν κάνω ό,τι μου λένε οι άλλοι. Φοβάμαι ότι θα τιμωρηθώ άσχημα αν δεν συμμορφωθώ με τις απαιτήσεις του εκάστοτε νάρκισσου που έχω στη ζωή μου. Φοβάμαι ότι θα καταστραφεί ο κόσμος, θα φτάσουμε στο τέλος του κόσμου αν δεν γίνει το κέφι του νάρκισσου πατέρα μου, της νάρκισσου μάνας μου, του νάρκισσου συντρόφου μου, του νάρκισσου φίλου μου, της νάρκισσου φίλης μου, του νάρκισσου συναδέρφου μου κλπ.
οι ενοχές είναι έντονα συνυφασμένες με την προσωπικότητα του συνεξαρτώμενου. Η συνεξαρτώμενη προσωπικότητα είναι μια ενοχική προσωπικότητα. Και νιώθουν οι συνεξαρτώμενοι, νιώθουμε συνεξαρτώμενοι ενοχές για πράγματα για τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να ανησυχούσαμε. Και ξαναλέω, ενοχή είναι εκείνο το έντονο αρνητικό συνέστημα που φοβάσαι ότι επικρέμεται πάνω από το κεφάλι σου μια τεράστια τιμωρία. Ότι είσαι ανάξιος να χαρείς, είσαι ανάξιος να ζήσεις τη ζωή σου με χαρά και με αισιοδοξία και με ελαφρότητα, δηλαδή να νιώθεις ανάλαφρος, ότι πρέπει πάντοτε να νιώθεις το στήθος σου βαρύ, όχι από ευθύνη αλλά από ενοχή. Πρέπει να κάνω πράγματα για να με αγαπήσουν οι άλλοι επειδή κινδυνεύω να τιμωρηθώ. Είμαι αναξιαγάπητος. Η λέξη αξιαγάπητος σημαίνει έναν άνθρωπο που αξίζει να αγαπηθεί. Οι άνθρωποι με ενοχικότητα με τίποτα δεν πιστεύουν ότι είναι αξιαγάπητοι. Με τίποτα. Αντιθέτως πιστεύουν ότι είναι αναξιαγάπητοι. Ότι είναι ανάξι της αγάπης των άλλων επειδή νιώθουν συνεχώς ενοχές. Και ξαναλέω, το συνέστημα της ενοχής είναι συντριπτικό και σε κάνει να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου και να είσαι αποκοτευμένος εσύ ο ίδιος από τον ίδιο σου τον εαυτό. Και να λες, τι έκανα τώρα, πώς τα έχω κάνει έτσι, πάλι τα έχω κάνει σκατά, πάλι τα έχω κάνει χάλια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι παρόλο που μας έχουν διδάξει λανθασμένα ότι η ενοχή είναι χρήσιμη, θέλω να σας ενημερώσω πως η ενοχή είναι άχρηστη και αχρίαστη και ψυχοφθόρα και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της συνεξάρτησης και ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους καταπέφτουμε στη συνεξάρτηση. Η ενοχή δεν είναι χρήσιμη για κανένα. Η συνέστηση ευθύνης να είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Η ενσυναίσθηση σε λογικά πλαίσια, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για την υπερβολική ενσυναίσθηση, γιατί η υπερβολική ενσυναίσθηση σημαίνει να νοιάζομαι τόσο πολύ για το πώς νιώθουν οι άλλοι και να ξεχνάω παντελώς το πώς νιώθω εγώ. Δηλαδή, υπερβολική ενσυναίσθηση σημαίνει να βάζω όλους τους άλλους πάνω από μένα και την ευημερία όλων των άλλων ανθρώπων πάνω από τη δική μου ευημερία. Ο καθένας από μας ξεχωριστά είμαστε κυρίως και πρωτίστως υπεύθυνοι για τη δική μας ψυχική και πνευματική ευημερία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φροντίσει ο καθένας από εμάς τον εαυτό του και μετά οποιονδήποτε άλλο, ακόμη και όσοι είμαστε γονείς. Γιατί ακριβώς αν είσαι γονιός και δεν φροντίσεις τον εαυτό σου και δεν έχεις ψυχική υγεία, ευεξία και ισορροπία, τότε όσο και αν προσπαθήσεις να ευχαριστήσεις τα παιδιά σου, όσο και αν προσπαθήσεις να τα έχεις όσο καλύτερα γίνεται, επειδή εσύ ο ίδιος δεν θα είσαι καλά, δεν θα είσαι καλός γονιός. Άρα, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να φροντίζουμε τη ψυχική υγεία, ισορροπία και ευεξία του εαυτού μας. Και ένας άνθρωπος με υπερβολική ενσυναίσθηση, στα αγγλικά ονομάζεται over empath, υπερβολικά ενσυναισθητικός, είναι κακοποιητικός αυτός ο άνθρωπος προς τον εαυτό του και προς τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του, πολύ κοντά του, στους ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται ίσως από αυτόν, όπως τα παιδιά του ή ο σύντροφός του, που ο σύντροφος μας επηρεάζεται πάρα πολύ από τις επιλογές που κάνουμε εμείς. Δηλαδή, αν έχουμε έναν σύντροφο ο οποίος είναι υπερβολικά ενσυναισθητικός, αν έχουμε έναν σύντροφο ο οποίος είναι people pleaser στο ενύψιστο βαθμό, προσπαθεί συνεχώς να ευχαριστήσει τους άλλους, προσπαθεί συνεχώς να ευχαριστήσει τους συναδέρφους στη δουλειά, το αφεντικό του, τη μάνα του, τον πατέρα του, την αδερφή του, την αδερφή της, τη θειά του, τη θειά της,
το γείτονα, τον έναν, τον άλλον, τον παράλληλο, σίγουρα θα αφήσει παραμελημένο τον εαυτό του και αναπόφευκτα θα αφήσει παραμελημένο συναισθηματικά και ψυχικά και το τέρι του. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι εξαιρετικά απλά. Μας τα έχουν κάνει όμως πολύπλοκα και περίπλοκα, γιατί, όπως είπα και προηγούμενος, για να μας χειρίζονται. Και ξαναλέω, μου αρέσει αυτή η θεωρία ότι τα θρησκευτικά συστήματα και τα πολιτικά συστήματα προκαλούν ενοχές στα πλήθη προκειμένου να τα χειρίζονται. Ξαναλέω ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανεύθυνοι. Στην αρχή του βίντεο έχω εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ ενοχής και συνέστησης ευθύνης και ανάληψης ευθύνης. Όσοι βρίσκετε τον εαυτό σας, όσοι βρίσκουμε τον εαυτό μας να νιώθουμε ενοχικά, πρέπει να σκεφτούμε καλά, να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ότι η ενοχή είναι ένα συναίσθημα βλαβερό και επιζήμιο για την ψυχική μας υγεία και ισορροπία και είναι ένα συναίσθημα το οποίο δεν ωφελεί πουθενά. Άρα, εάν πιάνουμε τον εαυτό μας να νιώθει ενοχές, τι κάνουμε, όχι εξομολόγηση, ψυχοθεραπεία. Αν κάποιοι από εσάς θέλετε να κάνετε και εξομολόγηση, δικαίωμά σας, σε καμία περίπτωση δεν σας λέω να μην. Εγώ εξομολογούμουν και πολλά χρόνια της ζωής μου και είχα ξεκινήσει τα 3 μου χρόνια. Η δική μου εμπειρία από την εξομολόγηση όμως ήταν ότι μου προκαλούσε ενοχές παρά να μου τις αφαιρεί. Ή μου τις αφαιρούσε για λίγο, δηλαδή ένιωθω ότι πήγα, εξομολογήθηκα, είπα τις αμαρτίες μου, φεύγει η ενοχή για αυτές τις αμαρτίες, αλλά όλες εκείνες οι συμβουλές και οι οδηγίες, οι οποίες ήταν βασισμένες πάνω στο θρησκευτικό οικοδόμημα και πάνω στο θρησκευτική αντιμετώπιση της ανθρώπινης ζωής και του τρόπου ζωής των ανθρώπων, αναπόφευκτα μου προκαλούσαν ενοχές από την πρώτη στιγμή που πατούσα το πόδι μου έξω από το δωμάτιο της εξομολόγησης. Ξαναλέω όμως ότι έχουμε ανοιχτή θρησκεία εδώ πέρα. Ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει, σε οποιαδήποτε θρησκεία μπορεί να είναι πιστός και να ακολουθεί τις τελετουργίες. Μιλώντας τώρα όμως από ψυχολογικής πλευράς, όταν νιώθουμε ενοχές, αυτό είναι μια τεράστια ένδειξη ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Μία από τις βασικές χρησιμότητες της ψυχοθεραπείας είναι ότι μας ξεκουράζει, μας απελευθερώνει, μας απαλλάσσει, σηκώνει από πάνω μας τις ενοχές. Ένα από τα πιο συχνά πράγματα που άκουγα τον καιρό που είχα το γραφείο ήταν ότι από τον καιρό που έχω αρχίσει ψυχοθεραπεία έχω νιώσει άλλος άνθρωπος. Δεν έχω νιώσει ποτέ μου τόσο ανάλαφρος. Σταμάτησα να νιώθω ενοχές για τα πάντα. Νιώθω ψυχικά και συναισθηματικά ελεύθερος από τον καιρό που έχω ξεκινήσει να κάνω ψυχοθεραπεία. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε το πολύτιμο δώρο της ψυχοθεραπείας στον πολύτιμο εαυτό σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ανάλαφρος νιώθει ένας άνθρωπος όταν καταφέρει να ξεφορτωθεί το τεράστιο και δυσβάσταχτο φορτίο των ενοχών. Ναι, η ενοχικότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό της συνεξάρτησης. Οι ενοχές είναι ένα αρνητικό συναίσθημα, ένα ψυχοφθόρο και ζημιογόνο συναίσθημα. Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι είναι ενοχικοί, οι people pleasers είναι ενοχικοί, οι νάρκισσοι δεν νιώθουν κανένα από αυτά τα συναισθήματα. Έχουμε αναλύσει σε αυτό το βίντεο και τι σημαίνει υπερενσυναισθητικότητα, over empathy, θα αναφερθούμε ξανά και στο μέλλον σε αυτό. Και έχουμε μιλήσει επίσης για το αντίστοιχο δημιουργικό θετικό συναίσθημα που έχουν οι άνθρωποι που είναι καλλιεργημένοι πνευματικά, που είναι αυτό της ανάληψης, της συναίσθησης ευθύνης και της ανάληψης ευθύνης. Με όλη μου την αγάπη.